Μέρη σε όλες και όλους. Είναι η τηλεόραση της ζούγκλας, του άγνωστου μη δηλαδή, αλλά όπως και να το κάνουμε, εδώ το περιβάλλον είναι ζούγκλα. Άλλωστε αυτό που βλέπετε από πίσω μου τα φανερώνει όλα. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους αυτό το διάστημα έχουν παρακολουθούν τις εξελίξεις, γιατί υπάρχει κόσμος που βαρέθηκε πλέον και κάνει σαρακοστή και στην ενημέρωση, διότι αυτά που παρακολουθούμε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εφημερίδες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσιαστική ενημέρωση. Την ουσιαστική, λέω. Δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να βλέπουμε ειδήσεις, στρέχουσες ειδήσεις από τα πρακτορία, χωρίς βεβαίως να δίδεται ο στόχος. Γιατί ο στόχος στην ενημέρωση δινόταν πάντοτε από τα μέσα ενημέρωσης και με ωραίο τρόπο, όταν οι εκδότες παρέμειναν εκδότες και ζούσαν μόνο από τις εκδόσεις και όχι από τις επιχειρήσεις. Μετά χάλασε λίγο το πράγμα. Τον τελευταίο καιρό έχει χαλάσει εντελώς. Και μέσα από αυτόν τον κικαιώνα προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την πραγματικότητα. Με ρωτάνε μερικοί γιατί δεν είμαστε σε μεγάλο κανάλι. Δεν μπορώ να είμαι σε μεγάλο κανάλι. Και δεν μπορώ να είμαι, παρότι υπήρξαν και προτάσεις και υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι αυτός που εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαι. Έτσι επέλεξα το Extra 3 με την τρέλα που βαλάει εκεί ο ιδιοκτήτης ο Γριώνης, ο οποίος μέχρι σε ένα σημείο, όσο αντέχει ο άνθρωπος, μας επιτρέπει να βγάζουμε ελεύθερα τα θέματά μας. Όταν δεν αντέχει κάτι, έρχεται και μας το λέει. Είναι τουλάχιστον ειλικρινής. Ενώ οι άλλοι ευθύς εξ αρχής βγάζουν, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί δεν θέλω να τους κατηγορώ συλλήφθην, όχι ότι τους αξίζει καλύτερη μεταχείριση, αλλά στην καλύτερη περίπτωση σου δίνουν μια λίστα με τρεις σελίδες και σου λένε αυτοί είναι οι φίλοι μου. Έχεις τελειώσει δημοσιογραφικά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μαζί με τον διπλανό κύριο, τον Κώστα Μπετινάκη, συμβιώσαμε σε διπλανά γραφεία στο συγκρότημα Λαμπράκη, στην Εστονία. Τα Νέα. Και μάλιστα επί Προεδρίας Καραπαναγιώτη, του αείμνηστου Λέοντα Καραπαναγιώτη, με τον οποίο εγώ βέβαια αρπάχτηκα κάποια στιγμή για την έρευνα για τους γιατρούς εξαιτίας του Χρήστου Λαμπράκη, του άλλου αείμνηστου. Τώρα μιλάμε για αείμνηστους βέβαια, διότι μου ζήτησαν να χαμηλώσω τους τόνους για δύο μεγαλογιατρούς. Ο ένας ήταν ο ακαδημαϊκός Ματσανιώτης, κουμπάρος του Χρήστου Λαμπράκη, ο οποίος είχε βουτήξει έναν οικοδόμο εκεί και έκανε ιατρικό συνέδριο ζητώντας απίστευτα ποσά από έναν άνθρωπο που δεν είχε τη δυνατότητα ούτε της επιβίωσης. Είχαν δουλειά οι οικοδόμοι εκείνη την εποχή, αλλά τα ποσά που ζητούσαν για μία συνεδρία ήταν απίστευτα. Και έτσι ο Χριστιανός αναγκάστηκε να πληρώσει φακελάκια να καταφύγει σε μένα. Εκεί λοιπόν εγώ δεν χαρίστηκα, είπα θα συνεχίσω και χώρισαν οι δρόμοι μας με τον Λέοντα Καραπαναγιώτη, ο οποίος από μάκη άρχισε να με λέει κύριε Τριανταφυλόπουλο μέχρι που έφυγα. Ήταν η μέθοδος. Αυτό ήταν η μέθοδος της απομάκρυνσης. Του είπα όμως ότι αυτά που κάνω στο New Channel έκανα τότε εκπομπές. Γιατί τα λέω αυτά, για τα προηγούμενα, να δικαιολογήσω αυτά που έλεγα νωρίτερα. Βγάλει και τον Κλεάνθη το γρίβα, αν μπορείς ένα λεπτό να γελάσουμε. Να δείτε για ποιο λόγο. Ο δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου, ο γιατρός. Με τον Παναγιώτη. Τον ίσως επίσης ήταν φίλοι όμως. Αείμνηστο. Ίσως ήταν φίλοι. Όχι, δεν ήμασταν. Τότε δεν ήμασταν. Α, γίνατε μετά. Μετά τις δίκες, μετά τις καταδίκες, μετά το όλο αυτό το, τη φασαρία, ο Παναγιώτης Σπύρου είχε τη γενναιότητα να με καλέσει στη Θεσσαλονίκη και να μου δώσει μία συνέντευξη στον ιστιοπλοϊκό όμιλο πάνω στην παραλία με ουζάκι και να μου πει τα απίστευτα, βεβαίως τα έχετε δει όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές μου, ότι όχι μόνο όσα βγάλατε ήταν αληθή, αλλά έγιναν άλλα τόσα. Και για όλα αυτά φταίει το σύστημα, το οποίο σε βάζει μέσα και σε αλέθει και προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί, και συγχαρητήρια και μπράβο σου. Θεώρησα ότι αυτή η πράξη του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν πολύ γενναία, πάρα πολύ γενναία.
Και κάποια στιγμούλα θα παίξουμε ένα εκπληκτικό βίντεο από τον θάλαμο ανάνυψης, όπου επειδή ανέφερε το όνομά μου, μου ζήτησε ο καρδιοχειρουργός Χαλβατζούλης να πάω να τον δω. Ήταν καλοκαίρι στο Λιτόχωρο και πήγαμε με το σορτσάκι που φόραγα. Και τον χάιδεψα γιατί δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Και μόλις του είπα το όνομά μου, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Υπάρχει στην κάμερα αυτό που σας λέω και θα παίξει κάποια στιγμή, γιατί εκείνη την περίοδο μετά από ένα μήνα, δύο που έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης, η οικογένειά του διστρόπησε για αυτό το βίντεο. Αν θέλετε λίγο λιγότερο θόρυβο, κυρία Κωνσταντίνα, διότι όπως το πατάς στο στυλό ακούγεται κάτω στο χωριό σου εκεί, από εκεί που είσαι. Λοιπόν, πιο μαλακά τα στυλό σας. Κλεάντης Γρίβας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Παναγιώτης ανένυψε. Και τι έκανε? Πέταξε, έβγαλε τον ορό και τον αναπνευστήρα. Πετάχτηκαν οι γιατροί επάνω και είπε απίστευτα πράγματα. Πράγματα ορισμένα θα βγουν από την τηλεόραση, δεν μπορούν να υποθούν όλα, γιατί έβριζε κιόλας από τα νεύρα του. Και μου είπε, φεύγω. Τα πες μετά τα μεσάνυχτα, μπορούν να υποθούν. Δεν θα ήθελα για άλλους λόγους, αλλά τα πιο ωραία ίσως. Φεύγω, μου είπε, γιατί είμαι μόνος. Απίστευτο. Μετά από δύο χειρουργία στο κεφάλι, από πτώσεις μέσα στο σπίτι. Φεύγω γιατί είμαι μόνος. Και μου είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τον ΠΑΟΚ και εγώ εσένα. Και δεν χωρίσαμε έκτοτε. Έτσι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι κάποια βίντεο τα οποία τα έχω κρατήσει, γιατί πρέπει να παίξω. Για τους καθώς πρέπει, αυτά δεν πρέπει να παίζουν. Για μένα πρέπει να παίζω, γιατί είναι ένα μάθημα ζωής για όλους. Και έτσι επαναλαμβάνεται αυτό που συχνά λέω, ότι δεν στοχοποιούμε ανθρώπους, αλλά καταστάσεις μόνο. Είναι και ο Κλεάνθης Γρίβας στην τηλεφωνική γραμμή. Αγαπητέ Κλεάνθη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Διηγούμε την περιπέτεια με τον Παναγιώτη πριν φύγει από τη ζωή. Έτσι και τη γενναιότητα που έδειξε στο τέλος αυτός ο άνθρωπος. Και ήθελα να επαναλάβεις τι είπε αυτός ο Αμερικανός συγγραφέας όταν βγήκε στη σύνταξη, που είναι υπέροχο, είναι τόσο ωραίο. Λέω, γι' αυτό φώναξα τον Κλεάνθη. Τι είπε αυτός ο Αμερικανός συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, συγγνώμη, φεύγοντας, βγαίνοντας στη σύνταξη? Πρόκειται για μια συνάντηση τιμητική. Εγκατέλειπε τη θέση του διευθυντή της New York Post, τότε ήταν πάρα πολύ προοδευτική εφημερίδα. Και είπε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ένας πρότεινε να γίνει μια πρόποση υπέρ του ανεξάρτητου τύπου, και ο Τζον Σουίντον ανταπάντησε λέγοντας ότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητος τύπος εννοώ. Είμαστε όλοι οι υπηρέτες των συγκεκριμένων αφεντικών μας, ότι πληρωνόμαστε για να αφήνουμε τις ιδέες μας έξω από τη δουλειά μας και ότι λειτουργούμε σαν διανοούμενες πόρνες. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ιστορία της Αμερικανικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανάμεσα στα άλλα είχε πάρει και συνέντευξη από τον Κάρλ Μάρξ, ο μοναδικός που πήρε συνέντευξη από τον Μάρξ. Νομίζω ότι έχει διαχρονική ισχύ αυτό. Δηλαδή οι σχέσεις του τύπου με τα συμφέροντα τα κατεστημένα έχουν φυγεί από πάρα πολλούς ανθρώπους, τόσο από κοινωνικοπολιτικούς αναλυτές, όσο και δημοσιολόγους, όσο και από λογοτέχνες, να πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει κανείς να προσθέσει τίποτα σε αυτή την τοποθέτηση. Τα λέει όλα. Φαντάσου τότε, εκεί την εποχή μιλούσε για παραδοσιακούς εκδότες, έτσι. Φαντάσου πώς είναι οι σημερινοί πίσω από τους οποίους σέρνονται χιλιάδες συμφέροντα. Σήμερα δεν υπάρχουν παραδοσιακοί εκδότες. Σήμερα ουσιαστικά είναι όμιλοι εταιριών που ελέγχουν τα διάφορα μέσα στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εταιριών που συνασπίζονται στον όμιλο. Δεν υπάρχει ο παραδοσιακός εκδότης. Δηλαδή, εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω τώρα πώς θα το πει κανείς, εγώ το θεωρώ τύχη, να ζήσω την περίοδο της νιώτης μου στο καθεστώς των παραδοσιακών εκδοτών, όπου η ταυτότητα της εφημερίδας ήταν
συγκεκριμένη και ταυτίζονται με την ταυτότητα του εκδότη. Ξέραμε λοιπόν ότι ο Βελίδης με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη ήταν προσανατολισμένος στο κέντρο. Ξέραμε ότι η Βλάχου ήταν στην δεξιά, το συγκρότημα Βλάχου. Ξέραμε ότι το συγκρότημα Λαμπράκη ήταν κατά κύριο λόγο στην δεξιά στις ομαλές περιόδους και μερικές φορές το έπαιζε και σε άλλα ταμπλό, όπως στην, στο Ιουλιανό πραξικόπημα του 1965, που προς τη στιγμή στράφηκε προς τη μεριά των Αποστατών, αλλά στη συνέχεια η αντίδραση του κόσμου το εξανάγκασε στροφή 180 μοιρών. Ξέραμε ότι η ελευθερία του Κόκα ανήκε στον λόγο του Κόκα, έτσι, ανήκε στον χώρο του κέντρου, η Ακρόπολη στον χώρο της δεξιάς κτλ. Ένα λάθος. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καθαρά. Άκουσα κάτι. Επειδή πρόκειται για ιδιοκτησίες εταιρικών ομίλων, δεν είναι δυνατόν αυτά τα έντυπα, αν μπορεί να τα ονομάσει κανείς εφημερίδες, να έχουν ταυτότητα. Δεν έχουν ταυτότητα. Πρώτα είχαν. Εγώ 13-15 χρόνια εκεί μέσα. Ο Κώστας περισσότερο πρέπει να κάτσει. Ναι, 20. 20 εσύ. 15 εγώ, 20 ο Κώστας. Εγώ θα σου πω μόνο ότι έκανες ένα λάθος. Είχε και τα δύο πόδια. Έχει κάνει δύο λάθος. Θα σου πω και ένα άλλο, ναι, που έκανε στην αρχή. Λοιπόν, είχε το ένα πόδι, το είχε στο κέντρο ο Λαμπράκης και το άλλο στη δεξιά. Δηλαδή με το βήμα ικανοποιούσε τους συντηρητικούς δεξιούς αναγνώστες. Την κέντροδεξιά. Την κέντροδεξιά. Και μετά... Αυτός είναι ο σωστός όρος. Την κέντροδεξιά. Ναι, ναι, ναι. Με τα νέα στην κέντρο αριστερά. Αριστερά στα νέα. Έτσι. Το άλλο λάθος. Το άλλο λάθος ήταν αυτό που είπε. Δύο λεφτά. Επιτρέπεται. Δύο λεφτά. Τρόπος του λέγει. Ο κοινός ονομαστής είναι το κέντρο πάλι και στις δύο περιπτώσεις. Κέντροδεξιά, κέντροαριστερά. Τρόπος του λέγει. Κλεάνθη, περίμενε. Ναι. Και το άλλο ήταν για την Washington Post. Πώς τη χαρακτηρίσατε? Ότι δεν μίλησε για την New York Post, είπα. New York Post. New York Post. Η New York Post στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν άκρος προοδευτικό φίλο. Α, μιλάμε για το 19ου, δεν τη θυμάμαι τότε. Μα ο Τζον Σουίτον ήταν διευθυντής στα 1890. Εντάξει. Να καλωσορίσω και τον Μανώλη Καραγιάννη, επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων, με ειδίκευση στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Και να ρωτήσω, Κλεάνθη, έχεις ασχοληθεί καθόλου, ρητορικό είναι το ερώτημα, με την κρίση στην Ουκρανία? Ήταν αυτό που με απασχόλησε όλο αυτό το διάστημα πάρα πολύ έντονα, επειδή φοβόμουν την δραστηριότητα των εσωτερικών τυράννων της Ουκρανίας. Μόνο αυτούς τους άλλους δεν τους έπαιρνα υπόψη μου, θα σας πω αν θέλετε γιατί. Δεδομένου ότι τους θεωρούσα απολύτως ικανούς προκειμένου να προσπιστούν τα ιδιωτελή συμφέροντά τους να δουλήσουν τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Αναφέρομαι σε αυτό το αλιταριάτο των Γιαννούκοβιτς, την άλλη την Τιμοσέγκο, από τα πιο σκληρά καθάρματα στην ιστορία της Ουκρανίας. Ανενδίαστα και ανελέητα δηλαδή στην προάσπιση του συμφέροντος. Αυτούς φοβόμουν μήπως οδηγήσουν για προσύνδειον όφελο στη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Κατά τα άλλα, δεν είχα πάρει μέρος σε μια εκπομπή της Ιχνηλατήσης του κυρίου Λεπτοκαρίδη την προηγούμενη Τρίτη και είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην Ουκρανία. Ο μόνος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός, πάντα ήταν αυτός ο κίνδυνος δηλαδή, ο εμφύλιος. Λοιπόν, διότι η μεν Γερμανία μπορεί να υποδύεται το λεοντάρι όταν έχει να κάνει με χώρες σαν την Ελλάδα ή την Κύπρο, αλλά είναι ένα ποντίκι που βρυχάται όταν έχει να κάνει σε χώρες όπως η Ρωσία του Πούτιν. Και αυτό σήμαινε ότι μετά τους πρώτους λεονταρισμούς και την γεωπολιτικά συμφέρουσα για τη Ρωσία απάντηση του Πούτιν, θα υποχωρούσε άρδιν. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η Δυτική Ευρώπη σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία, τη στρατιωτική της κάλυψη, την ασφάλειά της δηλαδή, την χρωστούσε αποκλειστικά και μόνο στην ομπρέλα των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, το ζήτημα σήμερα που έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της Αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής στην Άπο Ανατολή και στην Μέση Ανατολή και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε περίπτωση να διακινδυνεύσουν στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία για χατήρι των λεονταρισμών της Γερμανίας. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και μερικά άλλα πράγματα δευτερεύοντα, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή ότι το 30% της ενέργειας η Γερμανία με 35% το καλύπτει από αγωγούς που διέρχονται διά της Ουκρανίας. Λοιπόν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μόνη περίπτωση οι Ρώσοι να φτάνανε στη χρήση στρατιωτικών μέσων
αφορούσε το εάν έμπαινε σε αμφισβήτηση η κυριαρχική παρουσία του στη μεγαλύτερη ναυτική βάση τους, στην Κρυμαία εννοώ, τις δύο μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο ότι με την κίνηση αυτή την αποφασιστική κίνηση του, πότε η Γερμανία θα υποχωρούσε όπως και υποχώρησε. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, η μεγαλύτερη ναυτική βάση είναι στη Βόρεια Θάλασσα, δεν είναι στο... Όχι, αυτή είναι για τη Μεσόγειο. Ναι, είναι όμως, αυτή είναι πιο γρήγορη για τη Μεσόγειο. Μια καινούρια είδηση που τώρα την έδωσε πάνω στο... να βγει στο web, είναι ότι η Συνταγματική Επιτροπή της Δούμα επεξεργάζεται σχέδιο για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων δυτικών εταιριών που εργάζονται, που έχουν εγκατασταθεί στη Ρωσία, γιατί όπως δήλωσε ο βουλευτής που το αποκάλυψε, δεν θυμάμαι το όνομά τώρα και δεν το έχω, τα αντίπεινα πρέπει να είναι αμοιβαία. Οπότε θα έχουμε τώρα... Εγώ ναι. Το είπα. Το είπε ένας Αμερικανός αναλυτής, Κλεάνθη, και είναι πολύ ωραίο. Λέει, ο Πούτιν παίζει τρισδιάστατο σκάκι και εμείς παίζουμε ντάμα ή μονόπολη. Όντως, θέτει το θέμα των επιθέσεων των δεξιών, ακροδεξιών στοιχείων της παρέας της Τιμοσένκο στο επιτάπητο ο Πούτιν και λέει: είναι δυνατόν εσύ, Αμερικανοί, να υποστηρίζετε αυτούς οι οποίοι καίνουν τις συναγωγές και κυνηγάνε τους Εβραίους? Τους βάζει δηλαδή ένα αναμένο κάρβουλο στη μασχάλη κατευθείαν, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν φταρνιστεί το Ισραήλ, κρυολογεί η Αμερική. Και δεν το συζητάμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και αυτή, το δεύτερο αυτή τώρα. Ανακοίνωση, ναι, αυτή τώρα ανακοίνωση. Έρχεται με αυτή την ανακοίνωση να απειλήσει τα περιουσιακά στοιχεία των αμερικανικών εταιριών που εδρεύουν εκεί, των πολυεθνικών, όπου καταλαβαίνεις πως με τη σειρά τους θα ασκήσουν τρομερή πίεση στον Ομπάμα, που ούτως ή άλλως δεν φαίνεται διατεθειμένος να μπει σε καμία περίπτωση. Και αυτά εδώ πέρα θα τα... Σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν έχει καμία όρεξη. Ο Ομπάμα δεν θα διακινδυνεύσει στρατιωτική σύγκρουση με την Ρωσία. Η εποχή του τείχους που ήταν διαιρεμένη η Ευρώπη στα δύο και του τείχους Βερολίνου έχει περάσει. Η Μέρκελ βρίσκεται ακόμη σε αυτή την ιστορική κατάσταση, όπου η Αμερικάνικη ομπρέλα κάλυπτε την τότε Δυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα απαλλαγμένη από ένα πλήθος υποχρεώσεων αμυντικού χαρακτήρα, ενώ οικονομικών υποχρεώσεων, να μπορεί να αναπτύσσεται ανέξοδα, εξόδης δηλαδή βεβαίως των συμμάχων της. Το ίδιο και άλλος ο Καραγκιόζης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, που με πολύ θράσος ζήτησε τη λήψη μέτρων εναντίον της Ρωσίας. Να πω, Κλεάνθη, οικονομικών. Να πω για όλους τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν από την τηλεόραση Ζούγκλας αυτή την εκπομπή σήμερα, ότι μπορούν να συμμετάσχουν στα τηλέφωνα 211-5550-537-538. Παναλαμβάνω, 211-5550-537-538. Επίσης, θα συνδεθούμε, έχουμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Να πω, Κλεάνθη, ότι οι Ουκρανοί με τους Ρώσους είναι αυτό το οποίο μας λένε και οι Ουκρανοί φίλοι εδώ και φίλες που βγαίνουν από τις εκπομπές του Κώστα Μπετινάκη και τη δική μου, αλλά και οι Ρώσοι, ότι είναι μία ράτσα, δηλαδή είμαστε ένα φίλο, μία οικογένεια ήμασταν μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί ξαφνικά να ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος. Κι όμως μπορεί, υπάρχει ακροδεξιά. Γιατί εκείνο που γνωρίζω πολύ καλά, Κλεάνθη, υπάρχει τυχοδιοκτισμός. Δηλαδή τόσο η Τιμοσένκο, η παρέα της, όσο και του Γιανουκόβιτς η παρέα, πρόκειται για ερπετά τα οποία ζουν μέσα στη χλειδί, εκμεταλλεύονται την πείνα των ακριβώς ανθρώπων. Και αυτών των ερπετών το ανενδίαστο είναι που φοβάμαι. Και δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και τις νεοναζιστικές συμμορίες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τις θέσεις ισχύως ο ένας και η άλλη να ανακαταλάβει θέση ισχύως. Μόνο αυτό φοβόμαι. Την προηγούμενη Τρίτη, στην εκπομπή Εχνηλατήσεις, αυτό είχα τονίσει. Για μένα δεν υπάρχει κανένας φόβος εξωτερικός σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Ο φόβος είναι εσωτερικός και έχει να κάνει με τις γκαγκστερικές συμμορίες που λιμένονται τον πλούτο του ουκρανικού λαού. Εδώ υπάρχει και ένα προηγούμενο, βέβαια. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά την εισβολή των Γερμανών στην Ουκρανία το 1942, τέλη 41, αρχές 42, ένα μεγάλο μέρος των Ουκρανών υποδέχθηκε τους Ναζί ως απελευθερωτές.
Στη συνέχεια βέβαια η γενοκτονική πολιτική που εφάρμοσε ο, στρατός, ο γερμανικός στρατός κατοχής σε βάρος των πληθυσμών των τόπιων είχε σαν συνέπεια να μεταστραφούν οι διαθέσεις του κόσμου και να ξαναστραφούν προς τη μεριά της Ρωσίας, υιοθετώντας μία τακτική του τύπου όπως εκφράστηκε τότε, δηλαδή του τύπου είναι καλύτερα με μία κακιά μητέρα παρά με μία κακιά μητριά που δίνει πολλές υποσχέσεις. Η κακιά μητριά ήταν η ναζιστική Γερμανία. Κάτι ανάλογο πήγαν να κάνουν τώρα και εδώ είναι και υπάρχει και ένα παράδοξο. Από τη μία μεριά ο βασικός νόμος, δηλαδή ο συνταγματικός χάρτης της Γερμανίας, θέτει εκτός νόμου τον ναζισμό και τις παραφιάδες του. Και από την άλλη μεριά χρησιμοποιούν νεοναζιστικές οργανώσεις και το νεοναζιστικό αλιταριάτο για την επιτέλεση των δικών τους σκοπών εκτός της χώρας. Είναι αντιφατικό αυτό. Δεν μπορεί από τη μία μεριά να τους θέτεις εκτός νόμου στην πατρίδα σου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, στο εσωτερικό της χώρας και από την άλλη μεριά τους χρησιμοποιείς στο εσωτερικό. Καλά, το πιο αντιφατικό το ζήσαμε εγώ και ο Κώστας στην εκπομπή μου, που ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Εθνικής Αυγής, υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κρήτη, ο κύριος Σπυρόπουλος, αστυνομικός εν ενεργεία, μάλιστα αποκαλούσε ναζί και νεοναζί και φασίστες τους Ουκρανούς, ομολόγους του, αρνούμενος ο ίδιος ότι έχει καμία σχέση και ο ίδιος και η Χρυσή Αυγή με το νεοναζιστικό κίνημα και τους ναζιστές. Έχει πολύ πλάκα υπό την έννοια ότι... Έχω την εντύπωση ότι μόνο μια ματιά στο φωτογραφικό υλικό που διαρρέει από, από το Κίεβο σε σχέση με τη δραστηριότητα των ομογάλακτων της Χρυσής Αυγής φτάνει για να αποδείξει τις σχέσεις. Δηλαδή έκαναν ειδικές εκδηλώσεις οι ομοειδάτες των χρυσαυγητών στο Κίεβο, στην κατηλημένη πλατεία από τους εξεγερμένους, στην μνήμη των δύο μελών της Χρυσής Αυγής που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό στο Νέο Ηράκλειο. Και μάλιστα έχουν πελώρια πανό με τα ονόματά τους και αποτείουν φόρο τιμής στην δραστηριότητά τους και στο... Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτόν τον εσωτερικό κίνδυνο, τον οποίο πολύ σωστά περιέγραψες, και αυτές τις δύο ένθεν κακήθεν συμμορίες που διεκδικούν την εξουσία στην Ουκρανία, λαμβανωμένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτή η χώρα από τότε που αποκολλήθηκε από το άρμα της Σοβιετικής Ένωσης, από την επιρροή της στην απόλυτη, μετεξελίχθηκε σε μια απόλυτα διεφθαρμένη χώρα, σε επίπεδο εξουσίας πάντοτε μιλάω. Ναι. Πώς θα βγουν από αυτό το γκικαιώνα οι άνθρωποι? Έχω την εντύπωση ότι ο ένας πόλος του γκαξτερικού δίπολου έχει εξωτερωθεί. Άρεξες μια ματιά στο δημοσίευμα του Ζούγκλα GR για την συνέντευξη που έδωσε ο Πούτιν χθες. Διαπιστώνεις και κάτι πολύ απλό. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Γιανούκοβιτς είναι πολιτικά νεκρός και ότι θα ήταν και πραγματικά νεκρός αν δεν ζητούσε τη βοήθειά μας για τη φυγάδευσή του. Σωστά. Λοιπόν, ο ένας πόλος λοιπόν έχει τελειώσει. Ο Γιανούκοβιτς μας τελείωσε για την Ουκρανία. Μας μένει ο άλλος πόλος τώρα, που ενδεχομένως να αποβεί πιο επικίνδυνος, διότι συμβαίνει να ελέγχει και όλα αυτά να είναι σε συνεργασία με τα νεοναζιστικά μορφώματα. Ωραία, να σου πω, έστω αν εξουδετερωθεί και ο άλλος πόλος, γιατί και την Τιμοσέγκο ουσιαστικά την έκραξαν άμα τι εμφανίσει στο Πόντιο. Μα πήγε. Με το καροτσάκι εκεί που πήγε. Πήγε με το καροτσάκι, αλλά ήταν πήγε με Lexus και συνοδεία από 3-4 πολυτελών Jeep. Ναι, εντάξει. Ένας λαός ο οποίος, όπως μας περιέγραφε μια Ουκρανή φίλη, ζωγράφος, έζησε το φάσμα της πείνας στον απόλυτο βαθμό, τόσο που είχαν φοβηθεί περισσότερο στη μνήμη των Ουκρανών έχει μείνει, είπε, περισσότερο η πείνα από το Τσέρνομπιλ. Δύο λοιμούς πέρασε στον 20ο αιώνα, το 1921-22 ο πρώτος, το 1932-33 ο δεύτερος, που στήχησε πάνω από 3,5 εκατομμύρια νεκρούς αυτή η εμπειρία. Από την πείνα, έτσι. 3,5 εκατομμύρια νεκρούς. Από 3,5 εκατομμύρια νεκροί από την πείνα. Αυτό να λάβουμε υπόψη μας. Ναι. Και βεβαίως... Λοιπόν, και καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αφήσει βαθιά σημάδια στον κόσμο. Σωστά. Και μιλάμε για λοιμό στον σιτοβολόνα της Ευρώπης. Έρχεται λοιπόν κάτι από πίσω. Δηλαδή υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση που θα βγάλει τη χώρα από την απόλυτη σύψη και διαφθορά, διότι εδώ μιλάμε για εντελώς διεφθαρμένο σύστημα. Αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Δεν υπάρχει σωτηρία υπ' αυτήν την έννοια, εάν δεν βγει κάτι καινούριο, εάν ο λαός δηλαδή δεν αναδείξει κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουσες
είναι απόλυτα διεφθαρμένες, είναι άρρωστες. Συμφωνώ. Ναι, δεν υπάρχει λύση εκεί. Το εάν θα αναδείξει ή όχι είναι θέμα συγκυριών και προπαντός αυτενέργειας του ίδιου του λαού. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ουκρανικός λαός όπως και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να διδάσκεται πάντα από τις εμπειρίες του και να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Κοίταξε, δηλαδή, όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα άρρωστα αποτελέσματα της ψυχροπολεμικής περίοδου. Δηλαδή ο μεγαλύτερος, όπως προείπες, συντοβολώνας που υπάρχει στην Ευρώπη με τεχνολογία, με πυρηνικούς αντιδραστήρες, με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, έχει τον κόσμο του εγκαταλελειμμένο και πεινασμένο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν βαδίζουν με τη λογική. Γιατί δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά προκειμένου να σχηματιστούν οι αμύθιτες περιουσίες των δύο πρωταγωνιστών του Αλυταϊάδου, της Τιμοσέγκο εννοώ και του Αλυνού. Υπολογίζεται ότι η περιουσία η ιδιωτική και των δύο υπερκαλύπτει τον εξωτερικό δανεισμό της, το εξωτερικό δάνειο της χρέους. Δηλαδή, απορώ πως δεν εμφανίζονται στη λίστα Forbes. Μια και μιλάμε για παραλογισμό, εγώ θέλω να μου εξηγήσει κάποιος πώς θα βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την φτωχότερη, όχι τη δεύτερη πιο φτωχή χώρα, γιατί από κάτω της είναι άλλη μία, πιο φτωχή για την Αλβανία, γιατί δεν έχουμε βάλει την Αλβανία μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ποιος θα πληρώσει τα χρέη της Ουκρανίας προς τη Ρωσία. Θα κληθεί δηλαδή ο Γερμανός, ο οποίος δυσανασχετεί να πληρώσει τα χρέη τα ελληνικά, θα πληρώσει τώρα τα ουκρανικά χρέη στη Ρωσία. Η απάντηση νομίζω ότι είναι διπλή. Το πρώτο αφορά την στάση της Ρωσίας. Η Ρωσία ήδη έχει προτείνει να δώσει δάνειο στην 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία προκειμένου να αποπληρώσει τα χρέη της προς την Ρωσία για το 2013. Να το δώσει τώρα το δάνειο για τα χρέη του 2013. Καταλαβαίνετε ότι μπροστά σε μια τέτοια κίνηση τα 500 εκατομμύρια που ανακοίνωσαν οι δυτικοευρωπαίοι νάνοι είναι εκατομμύρια, όχι δις, είναι ένα ποσό αστείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη στο εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 8 τα χρωστάει στη Ρωσία. Τα υπόλοιπα 2 χρωστάει στη Δυτική Ευρώπη. Θα χρωστάει και άλλα τώρα που θα πάει το Δουνουτού εκεί πέρα. Να δούμε αν θα πάει το Δουνουτού. Λέω ότι αν πάει. Γιατί δεν πάει, γιατί όσο κρατάει αυτή... Από τη μεριά του Αλυταριάτου, της ηγεσίας του δίπολου του Αλυταριάτου, βεβαίως το Δουνουτού είναι μια λύση. Διότι θα τα ρίξει όλα στο Δουνουτού, ό,τι θα συμβεί από εκεί πέρα. Αλλά από τη μεριά του κόσμου δεν νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο το Δουνουτού. Μην ξεχνάμε και τις πολύ πρόσφατες 2006 αντινατοικές και αντιδυτικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, και την ανατολική και τη δυτική. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Απλά υπήρχε ένα καθεστώς διαφθοράς και τρόμου, το οποίο επέβαλε την βούλησή του με μύρια όσες γνωστές μεθόδους. Τις έχουμε ζήσει σε μικρότερη κλίμακα στο παρελθόν και εμείς. Δηλαδή την καλπορροφία, την τρομοκρατία κτλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η Ουκρανία είναι... Δηλαδή αν έχει κανείς μια ματιά στον πλούτο που διαθέτει, εξαντικειμένου τον πλούτο που διαθέτει, και το οποίο αποτελεί στόχο οποιοδήποτε δυτικού ή ανατολικού άρπαγα, ενώ η κατάκτηση και το διαγούνισμα αυτού του πλούτου, δεν είναι μια φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Είναι μια πλούσια χώρα στην Ευρώπη με υπέδαφους, με γεωργική παραγωγή, με αναπτυγμένη βιομηχανία κτλ. Και επιπλέον είναι μια χώρα στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν είναι στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, της νοτιοανατολικής Μεσογείου εννοώ, όπως η Αλβανία. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σαν σιτοβολώνα και σαν μέσο μεταφοράς ενέργειας την εποφθαλμιούν πάρα πολύ. Να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά και τα οικονομικά μεγέθη προς όφελος είναι της Ουκρανίας, εννοώ τα χρέη, διότι σας είπα, από τα 10 δισεκατομμύρια στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, εισαγωγές, τα 2 έχουν να κάνουν με την Δυτική Ευρώπη και τα 8 με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Ρωσία θα βάλει τη φιλιά στο λαιμό της Ουκρανίας, τη φιλιά του χρέους, όχι για λόγους φιλανθρωπίας κτλ.
αλλά για λόγους μιας γεωπολιτικής στρατηγικής, η οποία αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου και είναι ανεξάρτητη από τις συγκυρίες. Αυτό δείχνουν οι κινήσεις του Πούτιν στο σκάκι. Έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν μπήκε στο Zoogla.gr, αλλά έχουμε αποκλειστικές μοναδικές φωτογραφίες από τη βίλα του Γιαννουκόβιτς. Όχι, δεν είναι, νομίζω είναι η βίλα του εισαγγελέα. Όχι, έχουμε από όλους, γιατί μου τηλεφώνησε ένας φίλος ο οποίος έβαλε στο χέρι ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο διέρευσε. Είναι εικόνες χλειδής από τις επαύλες Γιαννουκόβιτς, Ψόγκα και Ψόγκα στην Ουκρανία. Αξίζει τον κόπο να κάνεις μια βόλτα. Αν μπείτε μέσα, είναι καλύτερα να μπούμε στο θέμα και να δείξουμε στους φίλους. Περισσότεροι βέβαια έχουν τη δυνατότητα αφού μας παρακολουθούν μέσα από το web, αλλά αξίζει το κόπο κλεάνθινα, τώρα το κάνουν οι συνεργάτες μου, να δεις, μέχρι και έχουν και τα μπλοκάκια των εισπράξεων, δηλαδή τι έπαιρνε κάθε μέρα από κάθε εταιρεία, από κάθε οργανισμό. Κάποια, δηλαδή, κάποιες άλλες σημειώσεις μου θυμίζει. Για δολάρια τώρα, έτσι, δηλαδή ήταν 1.500, 2.000, 3.000, 12.000, 7, 15. Φαντάσου τι εισέπραταν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πώς ζούσαν. Μάκη, η μαφία παρήχε προστασία, αλλά άφηνε και κάποια περιθώρια επιβίωσης στους προστατευόμενους. Αυτή η πολιτική μαφία παρέχει δίθεν προστασία χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο επιβίωσης στους εντός εισαγωγικών προστατευόμενους. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι είναι το διαφοροποιό σημείο ανάμεσα στην κανονική μαφία και στην πολιτική μαφία αυτό το στοιχείο. Αφήνω ή δεν αφήνω δυνατότητες επιβίωσης στους ενδιαφερόμενους, στους εντός εισαγωγικών προστατευόμενους. Ναι, είναι αλήθεια ότι όχι, δεν άφησαν περιθώρια, δεν άφησαν κανένα περιθώριο, θα έλεγε κανείς. Αλλά μπορώ να πω ότι ούτε οι δικοί μας άφησαν πολλά περιθώρια. Μιλάω για πολιτικές μαφίες, δεν είναι. Τηρουμένων... Έχετε εντύπωση ότι οι πολιτικές μαφίες στην Ουκρανία διαφέρουν ποιοτικά από τις πολιτικές μαφίες στην Ελλάδα? Όχι, όχι, αγαπημένο μου φίλε, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σε αυτή τη χώρα, αν σκεφτεί κανείς ότι φτωχοποίησαν το σύμπαν. Σωστό. Ναι, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η Ουκρανία βγήκε ύστερα από μια 70χρονη κατοχή της από την Σοβιετική Ένωση. Ουσιαστικά ήταν κατεχόμενη χώρα, δηλαδή της επιβλήθηκε το Σοβιετικό καθεστώς. Λοιπόν, με βάση, με την δύναμη των όπλων ουσιαστικά. Λοιπόν, σε μια κίνηση έτσι από ενοχοποίησης ο Χρουτσόφ το 1954, θυμίζω, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Στάλιν, ο οποίος είχε εφαρμόσει έναν ανελαίητο διωγμό των μειονοτήτων στην Κρυμαία, με την μαζική εξορία των Τατάρων της Κρυμαίας, των Ελλήνων, των Τουρκοκοινών. Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι οι Τάταροι είχαν συνεργαστεί με τα χιτλερικά στρατεύματα. Ναι, συμφωνώ απολύτως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται η συλλογική ευθύνη. Η ευθύνη εφαρμόζεται σε αυτό που συνεργάστηκε με τα συλλογικά στρατεύματα. Όχι σε ολόκληρες οικογένειες ή πληθυσμούς. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένα μέρος των Ελλήνων συνεργάστηκε με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής σημαίνει ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η συλλογική ευθύνη. Εδώ συνέβη το αντίθετο, εδώ επιβραβεύτηκαν αυτοί. Ναι, αλλά επίτρεψέ μου να πω, αγαπητέ Κλεάνθη, ότι να επιστρέψω σε αυτή την. Τη σύγκριση που έκανα νωρίτερα, ότι τηρουμένων των αναλογιών οι εδώ πολιτικές μαφίες ρύπαξαν τον τόπο. Εκεί υπάρχει μια ελπίδα να δουν φως η Ουκρανία από δυνάμεις που μπορεί να αναδειχθούν μέσα από αυτή τη μίνι, τον μίνι εμφύλιο, διότι δεν πρόκειται περί επανάσταση, έτσι, ούτε ξέσπασμα, ούτε. Σωστό είναι. Δεν είναι αυτό που. Σωστά το είπες, μην είναι εμφύλιος. Δεν είναι ο Κλούνι αυτό που έγραφε. Δεν έγινε κανονικός εμφύλιος. Μα τους έγραφε και ο Κλούνι μηνύματα ότι να αντέξουν, να αντισταθούν, γιατί ήταν το κάλεσμα της Δύσης, ας πούμε, στους επαναστατημένους εχμαλώτους των Ρώσων. Η προδιάθεση, η ψυχοπολεμική υφίσταται. Μπορεί να έχει τελειώσει τύπης η ιστορία αυτή, αλλά υφίσταται ακόμα. Μην ξεχνάς δηλώσεις του Κέρι και βέβαια την αντεπίθεση, την ευφυή αντεπίθεση που έκανε ο Πούτιν, θυμίζοντάς ότι αυτοί οι ίδιοι, τους οποίους υποστηρίζουν, επιτίθενται στους Εβραίους και στις συναγωγές και καταστρέφουν ορθόδοξες εκκλησίες. Πολλά πράγματα, συγγνώμη, τώρα διαβάζω στο BBC, πολλά πράγματα νομίζω θα ξεκαθαριστούν. Πρόκειται να γίνει όπου να είναι η συνάντηση Ιβάνοφ και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ιβάνοφ, λέω, του. Του Λαβρόφ με τον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι, μισό λεπτό, κλείνω. Των Ηνωμένων Πολιτειών,
Οπότε θα συζητηθεί το ουκρανικό φυσικά. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συνάντηση. Γι' αυτό να κάνω μια υποσημείωση. Ναι, ναι, κλαίνω. Αν πρόσθεσες με κανέναν τρόπο και ποτέ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν άφησε ούτε νύχη για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση. Μίλησε για λήψη οικονομικών μέτρων, στο εάν τα πράγματα φτάνουν στο προχώρητο κτλ. Ναι, αντίθετα αλλά όμως... δεν άφησε ούτε υπόνοια για λήψη στρατιωτικών μέτρων. Αντίθετα... Αυτό σημαίνει ότι άφησε έκθετους τους λεονταρισμούς της Γερμανίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ρωσία. Αντιθέτως όμως, Κλεάνθη, επίδειξη ισχύως έκανε ο Πούτιν, έτσι, ο οποίος όχι μόνο έβγαλε τους παπάδες να ευλογούν διυπηρετικούς πυράβλους διυπηρετικούς και να τους αγιάζουν, αλλά είπε ότι στην ίδια συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα, ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας μια επίθεση στρατιωτική. Εάν οι περιστάσεις όμως μας υποχρεώσουν, θα το πράξουμε. Δηλαδή... Ποιες είναι οι περιστάσεις? Ποιες είναι οι περιστάσεις? Οι περιστάσεις είναι πολλές, δηλαδή η εξής μία. Εάν αμφισβητηθεί η στρατιωτική παρουσία στις ναυτικές βάσεις της Κρυμαίας, εάν για οποιοδήποτε λόγο αμφισβητηθεί, θα το πράξουμε. Είναι σαν να μου λες το ραμάκι μου ότι εμείς θα αμφισβητήσουμε την απόλυτη, υφιστάμενη απόλυτη κυριαρχία, την αμερικανική στην ναυτική βάση της Σούδας. Ούτε αστρόνος μπορεί να το κάνει αυτό. Ποια Σούδας? Θα αμφισβητήσουν οι Κύπροι την απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία των Άγγλων στις βάσεις της Δεκέλειας και του Ακροτηρίου. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Να αμφισβητήσουμε μόνο τα δικαιώματα των Αμερικανών στην τουριστική Χαβάη, να δεις τι έχει να γίνει. Δεν χρειάζεται. Άσε τα νησάκια που έχουν στον Ειρηνικό, τα οποία είναι ναυτικές βάσεις, έτσι. Στη Χαβάη, σου λέω, τα τουριστικά τους μόνο δικαιώματα. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Αλλά λέω, το ξαναλέω πάλι, ότι η μόνη περίπτωση για στρατιωτική κίνηση από πλευράς της Ρωσίας αφορά το ενδεχόμενο της αμφισβήτησης της κυριαρχίας της στις ναυτικές βάσεις της Κρυμαίας. Η μόνη. Μάλιστα. Παρακολουθούμε τώρα και σκηνές από τα βίντεο, οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Βέβαια, το γούστο είναι πολύ βαρύ, είναι μιας άλλης εποχής, έτσι. Αλλά ωστόσο δείχνει το μέγεθος της χλειδής και τα περασμένα μεγαλεία. Και της αρπακτικότητας και της απληστίας. Και της απληστίας των αδιφάγων αυτών των πολιτικών. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα συμπυκρώνονται σε ένα, απληστία. Εμείς για αυτή την απληστία έχουμε στήσει εξεταστικές επιτροπές για να βρούμε ποιοι φτωχοποίησαν την Ελλάδα και την κατάντησαν κουρέλι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή συνεχίζεται και εμείς πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Θα το κάνουμε, δεν είναι. Όχι, βεβαίως. Θα το κάνουμε. Εκεί λοιπόν θέλω να μείνω. Εάν αμφισβητηθούν οι βάσεις κατά οδήποτε τρόπο ή λόγο, οποιονδήποτε λόγο, και υπάρξει και ένας εμφύλιος παραγμός με επίθεση στους ρωσόφωνους, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επέμβει η Ρωσία. Εάν υπάρξει, το έδειξε με τη Γεωργία αυτό. Αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Ρωσίας στις βάσεις, θα επέμβει. Και αν πειράξουν τους ρωσόφωνους μέσα στην Ουκρανία θα επέμβει. Ναι, γιατί μην ξεχνάς είναι... ότι οι δυτικές, οι ανατολικές, οι νότιο-ανατολικές περιοχές και η Κρυμαία έχουν πάνω από 58% Ρώσους. Συμφωνώ. Στον πληθυσμό τους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι λεονταρισμοί εναντίον των Ρώσων και των ρωσόφωνων στην περιοχή της Κρυμαίας, νομίζω ότι μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η υπόθεση, αφενός μεν διότι η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Ρώσοι και Ρωσόφωνοι, αφετέρου δε διότι υπάρχει έντονη ρωσική στρατιωτική παρουσία. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περιοχή μπορούν να κάνουν τίποτα εναντίον των Ρωσόφωνων. Μπορούν να κάνουν σε άλλες περιοχές, όπου έχουν την πλειοψηφία άλλα στοιχεία. Και, δηλαδή αν περιμένουμε κάποιες βιοπραγίες ή εκδηλώσεις θηριωδίας, θα πρέπει να τις περιμένουμε σε άλλες περιοχές, όχι στην Κρυμαία. Μάλιστα. Έρχομαι σε σένα τώρα με τα στοιχεία σου αυτά. Διάβαζα ότι ο στόλος είναι πεπαλαιωμένος της Ρωσίας στην Κρυμαία και ότι υπάρχουν μερικά ισχυρά σκάφη, μοντέρνα σκάφη, αλλά τα περισσότερα είναι της σειράς εκεί. Εννοείς σε σύγκριση με το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται εδώ πέρα? Ναι. Νομίζω ότι οι Ρώσοι πάντα είχαν
πιο αργοκίνητα αυτοκίνητα. Τα Αταλάντα δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τις Κορβέτ τις Αμερικάνικες. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο στην πυκνότητα του πυρός που διαθέτουν. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο αυτοκινήτων, διότι στα σκάφη τα πολεμικά, όπως και στα διαστημόπλια, εκεί χρησιμοποιείται μια άλλη τεχνολογία, όπως γνωρίζουμε. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι δεν έχει σημασία, το πρόβλημα είναι, όπως το είπε και ο καθηγητής ο κ. Λιόλιος χθες στην εκπομπή, χθες τη βραδινή, την έκτατη που έκανα, το πρόβλημα δεν είναι ο στρατός και τα λοιπά. Ο στρατός που έστειλε στο Αφγανιστάν δεν έκανε τίποτα ο Αμερικάνος. Ο στρατός που έστειλε στο Ιράκ, εκτός αν αυτός ήταν ο στόχος του. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι τα πυρηνικά. Αν θέλουν την Ουκρανία, ένας από τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, είναι για να βάλουν Patriot στην Ουκρανία. Και γι' αυτό έκανε και την... δηλαδή είναι πυρηνικός ο στόχος. Δεν είναι τα Καλάσνικο φάνη καλύτερα από τα μη δεκάτσι. Τι νόημα είχε να βγάλει διπυρωτικούς πυράβλους έξω όταν η Ουκρανία είναι κάτω από το... δεν το κάνει γιατί... Άλλο λέω. Να βγάλεις τώρα πυράβλους οι οποίοι έχουν πυρηνικές 11.000 χιλιόμετρων, δηλαδή χτυπάω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δηλαδή είπε ότι αυτό εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος. Μα με συγχωρείς. Γνωρίζοντας την ψυχολογία των Αμερικανών, την ψυχοσύνθεση μάλλον για την οτροπία τους, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτοί είναι ικανοί να πανικοβληθούν, να αρχίσουν να τρέχουν, να φωνάζουν, να διαδηλώνουν και να δημιουργήσουν κατάσταση μέσα σε δευτερόλεπτα. Κλεάνθη. Αυτό ήταν βαρύ να βγάλει διπυρωτικούς πυράβλους έξω να τους ευλογούν οι παπάδες. Κοίταξε, δεν ήταν βαρύ. Όταν παίζεις κάτι, μερικές φορές κάνεις και κάποιες απρόβλεπτες κινήσεις προκειμένου να παρασύρεις τον άλλον του φάσει τη βασίλισσα. Θυσιάζεις, για παράδειγμα, έναν πύργο, ένα αξιωματικό προκειμένου να φάσει μια βασίλισσα. Δεν είναι και τόσο παράτρομη κίνηση. Απλά δήλωνε την αποφασιστικότητα, τίποτα άλλο. Ούτε υπάρχει περίπτωση, μάλιστα είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό, να παρασυρθεί σε οποιαδήποτε παράθεση η Ρωσία, εάν δεν απειληθούν η κυριαρχική της παρουσία στις ναυτικές βάσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εκείνο που επιδιώκει στρατηγικά, για όσους παρακολουθούμε την μετά τον Μέθυσο Γέλτσιν Ρωσία, εκείνο που επιδιώκει στρατηγικά η Ρωσία είναι να πετύχει την ουδετερότητα της Ουκρανίας με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων της στην Κρυμαία. Τίποτα άλλο. Να ρωτήσω και τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, στρατιωτικό αναλυτή που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τι γνώμη έχει. Είναι όλα περαστικά, είναι δηλαδή ένας διπλωματικός πόλεμος, υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό, κύριε Μίχα? Καλό μεσημέρι. Δεν θα εξελιχθεί σε τίποτα διαφορετικό. Ήδη οι Ρώσοι, έχω την εντύπωση ότι από την αρχή της διένεξης φάνηκαν σημάδια ότι αυτό που επιθυμούσαν είναι η διπλωματική διευθέτηση. Συμφωνώ απόλυτα με τον άλλο συνομιλητή σας που μόλις άκουσα, δεν γνωρίζω ποιος είναι. Είναι ο Κλεάνθης Γρίβας από Θεσσαλονίκη, ο γιατρός. Εξαιρετικός. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε, ότι το ζητούμενο είναι στην αυλή της Ρωσίας, σε αυτό το σημείο, να μην ανακατεύεται πολύ άτσαλα η Δύση. Το λέω στην καθομιλουμένη. Και αυτό για ένα λόγο. Διότι κανείς στην ανάλυση δεν κοιτάει ζητήματα γεωγραφίας. Άμα κοιτάξουμε από την Ουκρανία μέχρι και τις Βαλτικές Δημοκρατίες, η περιοχή δεν έχει κανένα φυσικό σύνορο. Παραδοσιακά, εκεί πέρα είχαν συμβεί οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σειράξεις. Ο φόβος της Ρωσίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τον εκφράζει με έναν τρόπο άσχημο, εντείνει το δίλημα ασφαλείας για τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό όμως λειτουργεί και ακριβώς ανάποδα. Κατά συνέπεια, ή θα βρεθεί ένας τρόπος η Δύση με την Ανατολή να συνυπάρξει με έναν τρόπο ώστε η Ουκρανία, οι Βαλτικές Δημοκρατίες να είναι σαν μια ζώνη που θα λειτουργεί για να διασφαλίζει τις δύο πλευρές ότι καμία δεν απειλεί κανέναν. Διαφορετικά θα είμαστε κλειδωμένοι σε αυτό το δίλημα ασφαλείας, όπως είπα, και θα δημιουργούνται εντάσεις. Η Ρωσία θα κρατάει μια ζωή στα χέρια όσο εξαρτιόμαστε από το φυσικό αέριο και τους υδρογονάνθρακες, και θα δημιουργούνται εντάσεις που θα έχουν και τη στρατιωτική τους διάσταση. Μάλιστα. Πρόκειται δηλαδή για κάποιο ερωτικό επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ, το οποίο βεβαίως, αφού περάσουν τα μίση και τα πάθη, θα καταλήξει έτσι στο φυσικό του χώρο, που δεν είναι τίποτα άλλο
Τόσο από... έρωτας δεν υπήρξε ούτε ανάμεσα στον Πιστόριος και την Νάτη που είχε. Όχι, εκεί ήταν πιο σκληρά τα πράγματα. Ήταν δραματικά. Πολύ σκληρά. Γιατί πυροβόλησε. Αλλά ωστόσο ήδη υπάρχουν οι πρώτοι νεκροί, έτσι, έχουν χαθεί άνθρωποι. Δηλαδή από την ημέρα της έναρξης των επεισοδίων, τις περίφημες επιστολές Κλούνη προς τους επαναστάτες, τις συγκρούσεις στους δρόμους και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του Γιανουκόβιτς, μέχρι σήμερα τα πράγματα μάλλον βαίνουν καλώς. Δηλαδή φαίνεται να ηρεμεί το τοπίο. Δεν έχει ηρεμήσει ακόμα εντελώς. Το ποια θα είναι η διπλωματική διευθέτηση θα φανεί τα επόμενα 24 ώρα. Η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία είναι αξιοσημείωτη. Το καλό στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω αν γεωστρατηγικά είναι τελικά καλό, είναι ότι η Ευρώπη δεν ακολουθεί τις ΗΠΑ στο να επιβληθούν κυρώσεις οι οποίες στην ουσία θα κλιμάκωναν περαιτέρω την κατάσταση. Διότι αυτές οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, δεν έχουν μόνο αυτό το μέτωπο. Έχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά και οπουδήποτε σημειώνεται κλιμάκωση είναι δυνατόν να επηρεάσει πολλά άλλα μέτωπα και να προσαρμοστεί στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ έτσι κι αλλιώς στην επέκεινα του Ατλαντικού χώρα δεν έχουν να χάσουν πολλά πράγματα, δεν είναι στον ίδιο βαθμό εξαρτημένες όπως η Γερμανία, οι ευρωπαϊκές υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Κάτι θέλει να πει ο Κώστας. Όχι, βρήκα τώρα στο τι ακριβώς επιτρέπεται να έχει η Ρωσία στο έδαφος της Κρυμαίας. Mm-hmm. Είναι 25.000 στρατιώτες, 24 συστήματα πυροβολικού, έως 100 μιλιμέτρ, 132 τεθωρακισμένα οχήματα, 22 στρατιωτικά αεροπλάνα και σε αντάλλαγμα σβήνει κάθε χρόνο 97,75 εκατομμύρια από το χρέος του Κιέβου. Το οποίο πόσο είναι? Είναι πολύ σωστό να παρατηρήσουμε κάτι σε αυτό το νούμερο. Ναι. Με βάση το νούμερο που δώσανε οι δυτικοί για αυτό το θέμα, που έδωσε η Δύση, η ίδια η Ουκρανία μίλησε για 16.000 ρωσικά στρατεύματα. Αυτό ισχύει που είπε ο κύριος Γρίβας και είναι μια συμφωνία του 97. Αν αυτό ισχύει, μπορούσε να στείλει κι άλλους 9.000 και να είναι καλυμμένος ο Πούτιν. Μάλιστα. Κλάνθη. Ναι. Κλείνουμε την εκπομπή αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Εγώ ευχαριστώ για την ανοχή. Για τη διάθεσή σου και την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε και αύριο το βράδυ, γιατί αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα δεν σημαίνει... Δεν θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κύριε Μίχα, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είναι απρόβλεπτοι λαοί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μια σπίθα να ανάψει φωτιά εκεί στην περιοχή. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Η λαϊκή δεν είναι απρόβλεπτη. Η δημαγωγή είναι απρόβλεπτη και απολύτως... Μισό λεπτό, γιατί μιλάτε όλοι μαζί. Κύριε Μίχα, παρακαλώ. Ναι. Σε μένα λέτε. Ναι, ναι. Τίποτα. Πολύ απλά λέω ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ισορροπίες οι οποίες, εάν διαταραχτούν, θα φέρουν πολύ μεγάλα δεινά. Και δυστυχώς οι πάντες πάνε να την διαταράξουν, γιατί βλέπουν τη σχέση αυτή σαν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Μάλιστα, πάνε να τις διαταράξουν, λέτε. Πάντα, γιατί άμα δεν πήγαιναν να τις διαταράξουν, δεν θα ανακατευόταν ο δυτικός παράγοντας στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, ούτε θα προσπαθούσαν να τραβήξει το ΝΑΤΟ. Και δεν υπολογίζουν. Με τις Βαλτικές Δημοκρατίες. Δεν υπολογίζουν τι μπορεί να σημαίνει για την καμπούρα τους μια σύραξη εκεί. Πάντα, όταν κάνεις κάτι, πιστεύεις ότι το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Κατά συνέπεια, το τι εκτιμάει το κάθε στρατηγικό επιτελείο είναι δικό του θέμα. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται οι πράγματα. Μάλιστα. Κλεάνθη. Ναι. Κάτι ήθελες να προσθέσεις? Δεν φοβάμαι το απρόβλεπτο των λαών. Φοβάμαι την εγκληματική και ανενδίαστη δραστηριότητα των δημαγωγών. Αυτό λέω. Οι δυνάμεις που υπάρχουν είναι απρόβλεπτες σε αυτούς τους λαούς. Δηλαδή, οι προβοκάτορες. Το ζήτημα είναι ότι, σου είπα και προηγούμενα, είναι ευτύχημα ότι ο ένας πόλος του εγκληματικού δίπολου εξοδερώθηκε. Τώρα μένει να εξοδερωθεί και ο άλλος πόλος, για να ξεμπερδεύουμε τουλάχιστον με τις πιο εμφανείς προσωπικότητες που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση και να προκαλέσουν μια όποια εμφύλια διαμάχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η σειρά της Τιμοσέγκο έρχεται τώρα για να ξεμπερδεύουμε από αυτή την απειλή. Θα πάει για θεραπεία στη Γερμανία. Θα διευθυνθούν σε διπλωματικό επίπεδο, δεν υπάρχει θέμα. Καλώς απόγευμα. Κώστα. Γεια σας. Νομίζω ότι στη σημερινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητηθεί το Ουκρανικό, θα δοθούν οι αμοιβές εξηγήσεις
και δεν θα χρειαστεί αυτό που χαρακτηρίζουν σοβιετική, ρωσική εισβολή στην Κρυμαία, γιατί είπαμε ότι τα νούμερα υπάρχουν. Υπάρχουν ήδη 25.000 στρατιώτες, δεν χρειάζονται άλλοι για την Κρυμαία. Όσο για την Γερμανία, νομίζω ότι την απάντηση θα τη δώσει ο προηγούμενος καγκελάριος, Γκέρχαρτ Σρέντερ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα ενεργειακά, τα ρώσικα, στη Γερμανία. Δηλαδή είναι υπεύθυνος ρωσικής εταιρείας αερίου στη Γερμανία και νομίζω ότι εκεί θα συζητηθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες είναι στην κυβέρνηση. Η Γαλλία δεν έχει πολλά λόγια, γιατί δεν έχει μεγάλο λόγο, όχι λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της, αλλά και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μακριά, δεν την αφορά άμεσα αυτή η κρίση. Εξάλλου το ενδιαφέρον της έχει στραφεί τώρα στις πρώην αποικίες της και προσπαθεί να επεκταθεί πάλι προς την Αφρική. Να σου δώσω και μια τάξη μεγέθους του ενδιαφέροντος του κόσμου. Την χθεσινή και την προηγούμενη εκπομπή σου παρακολούθησαν πάνω από 80.000 άνθρωποι. Ναι, είναι, για web είναι απίστευτο νούμερο. Γιατί πρέπει να σου πω ότι τα μεγάλα νούμερα γίνονται για τη διάρκεια ζωντανών καλύψεων, έτσι, που έχει ξεπεράσει και τα 2 εκατομμύρια με τα επεισόδια και με αυτά. Και την σημερινή γύρω στις 17.000. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ο κόσμος. Νομίζω ότι υπάρχουν, έτσι, είναι νούμερα ότι και έχουμε πράγματα ακόμα να δώσουμε και θα τα δώσουμε και στην αυριανή εκπομπή που θα έχεις. Ναι, εξαρτάται βεβαίως το μέγεθος που θα αφιερώσουμε στην Ουκρανία από τις εξελίξεις που θα έχουμε. Ναι. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες απρόβλεπτες στις χώρες αυτές, οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα, ανεξέλεγκτες μάλλον. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος δρά ανεξέλεγκτα. Εγώ νομίζω ότι όλοι... Καθοδηγημένοι είναι, αλλά ανεξέλεγκτα, εντάξει, από τη λογική του δεν τρέχει τίποτα. Σωστά. Τα έχουν βρει, έχει κλείσει το θέμα. Έτσι. Είναι θριαλίδες που μπορούν να ανάψουν να πάνε στιγμή και να, έτσι, και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να οδηγήσουν μετά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από εμάς και τα υπόλοιπα στη συνέχεια και από το zoogla.gr. Γεια σας και χαρά σας. Thank you.